Ένα περιστατικό πρωτοφανούς θράσους έλαβε χώρα στο νησί της Αμοθράκης, κάνοντας τους κατοίκους του νησιού και όχι μόνο να αναρωτιούνται για την ευσυνειδησία των συμπολιτών τους. Όπως μεταδίδει το ievros.gr, το γεγονός έλαβε χώρα στην προηγούμενη εβδομάδα στο μέρος όπου είναι παρκαρισμένα τα οχήματα του πυροσβεστικού κλιμακίου. Να σημειώσουμε πως στην Σαμοθράκη δεν υπάρχει υπόστεγο ούτε χώρος όπου φυλάσσονται τα οχήματα, με αποτέλεσμα να είναι σταθμευμένα σε μια μεγάλη αλάνα μακριά από το πυροσβεστικό κλιμάκιο και χωρίς εποπτεία. Οι άγνωστοι λοιπόν δράστες βρήκαν ευκαιρία και έσπασαν το πλαϊνό λουκέτο των οχημάτων των πυροσβεστών και κατάφεραν να αποσπάσουν από μέσα δύο αλυσοπρίωνα. Για την κλοπή έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ το περιστατικό δηλώθηκε και στην αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες. Οι πυροσβέστες απευθύνουν έκκληση προς όλους τους κατοίκους για την κατάθεση οποιοδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας για την έβρεση των ειδών που κλάπηκαν, αφού οι ίδιοι αναγκαστικά επιβαρύνονται οικονομικά. Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγο πριν τις 3, στην περιοχή της Χωράφας στην Καβάλα, όταν ένα γεωτοχείο αυτοκίνητο έπεσε σε στήλο της ΔΕΗ στην οδό Καρατάσου, όπως μεταδίδει το Καβάλα Post. Ωστόσο, το ατύχημα προκάλεσε ζημιά στον στήλο της ΔΕΗ, με τα συνεργεία της ΔΔΕ να κρίνουν απαραίτητη την αντικατάσταση του στήλου προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα, ενώ για τις ανάγκες των εργασιών δυστυχώς έκοψαν το ρεύμα στην περιοχή της Χωράφας. Η διαδικασία αντικατάστασης ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και συνεπώς το ρεύμα στην περιοχή ήρθε και πάλι αργά το απόγευμα, ενώ η κίνηση στην οδό Καρατάσου γινόταν με δυσκολία λόγω του γεγονότος ότι έκλεισε ο γερανός της ΔΕΗ το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.